θεωρήσαμε ότι ο ευρωπαϊκός μας αγώνας για τον Challenge Cup με αντίπαλο την ανόρθωση είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να μιλήσουμε τον Πάνο Ηρακλέους. Είναι η ώρα ολόκληρη η οικογένεια της Ομόνιας να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτόν τον υπέροχο αθλητή και πάνω απ' όλα άνθρωπο για τα όσα έχει προσφέρει στο τμήμα παιδόσφαιρας της Ομόνιας και στο σύλλογο μας γενικότερα. Ο Πάνος Ηρακλέους ήταν και παραμένει ένας αθλητής σύμβολο για την Ομόνια. Όχι μόνο για τις παιδοσφαιρικές του ικανότητες. Όσοι είχαμε την χαρά να πορευτούμε μαζί του κάποια από τα χρόνια της σταδιοδρομίας του, έχουμε διαπιστώσει ότι είναι ο ορισμός του αθλητή πρώτη. Αν ο αθλητισμός έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο να διαδραματίσει στην κοινωνία μας, οι αθλητές, όπως ο Πάνος Ηρακλέους, είναι οι γνησιότεροι εκφραστές αυτής της αποστολής. Ένας αθλητής κόσμημα που λάμπρινε το οικοδόμημα της Ομόνιας και φώτισε το κυπριακό βόλεϊ και τον αθλητισμό μας. Η οικογένεια της Ομόνιας είναι περήφανη που έχει στις τάξεις της τον Πάνο Ηρακλέους. Οι Ομονιάτες είναι περήφανοι που ο Πάνος Ηρακλέους είναι ένα από τα παιδιά μας. Εντάχθηκε στην Ομόνια το 1988 και αποχώρησε από την αγωνιστική του σχόλου το 2014. Μια διαδρομή 27 χρόνων, μέσα από την οποία έβαλε τη σφραγίδα του και έγινε συνώνυμο με την ομάδα πετόσφαιρας της Ομόνιας. Ένας αιώνιος αρχηγός, πιστός και αφοσιωμένος όσο κανένας άλλος. Δεν είναι τυχαίο που το τμήμα πετόσφαιρας αποφάσισε να αναρτήσει τη φωτογραφία του στα αποδυτήρια της ομάδας ως έκδειξη αναγνώριση της προσφοράς του. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο να αναδειχθεί και πάλι ένας Πάνος Ηρακλέους. Όμως αναμφίβολα, η δική του αθλητική πορεία και η τεράστια προσφορά του θα παραδειγματίζει τους νεότερους στην αθλητική και κοινωνική του διαδρομή. Δεν θέλω να σας κουράσω με αναλυτική αναφορά στη μακρόχρονη σταδιοδρομία του Πάνου και τα όσα πέτυχε στους αγωνιστικούς χώρους. Επιγραμματικά θα αναφέρω ότι αξιολογήθηκε και έπαιξε στην Εθνική Κύπρου Ανδρών σε ηλικία 15 χρόνων και συνέχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εθνική μας ομάδα μέχρι τα 34. Αποτελούσε τον ακρογωνιαίο λίθο των μεγάλων επιτυχιών του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, στο οποίο κατέχει το ρεκόρ σε επίσημους αγώνες με περισσότερες από 130 συμμετοχές. Με την Ομόνια πανηγύρισε την κατάκτηση τριών κυπέλλων το 1999, το 2006 και το 2009. Αποχωρεί όμως χωρίς την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος. Αυτό μας φορτώνει με υποχρέωση τη διοίκηση, την τεχνική ηγεσία, τους πεντοσφαιριστές μας να εντανικοποιήσουμε την προσπάθειά μας να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και να το αφιερώσουμε σε αυτόν τον σπουδαίο αθλητή μας. Εκ μέρους της διοίκησης της Ομόνιας, θέλω να ευχαριστήσω τον Πάνο Ηρακλέους για την τιμή που μας έκανε να είμαστε συνοδοιπόροι σε αυτή την πορεία των 27 χρόνων της προσφοράς του. Από την ίδια μας τιμή που πορευθήκαμε μαζί με έναν άνθρωπο, ο οποίος τη χάνει του καθολικού σεβασμού από τους συμπαίκτες του.